Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και αυτό είναι ένα βίντεο SOS. S-O-S. Λοιπόν, χθες, 5η, 17 Οκτωβρίου 2024, είχα μια εξαιρετικά ταλαιπωρητική ημέρα, επειδή χρειάστηκε να ξαναμοντάρω το βίντεο που είχα προετοιμάσει, το οποίο είχε τίτλο με το Ζόρι Παντριά, και να το ανεβάσω με τον τίτλο με το Ζόρι Παντριά και πετσοκωμένο βίντεο τελίτσα τελίτσα τελίτσα. Εάν δεν το έχετε δει αυτό το χθεσινό βίντεο, δείτε το. Και απόψε, Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024, στις 9 που έχουμε το live, αν έχετε υπόψη σας το τι έγινε χθες, θα καταλάβετε καλύτερα αυτά που θα λεχθούν, ενώ θα μπείτε πιο γρήγορα στο κλίμα. Λοιπόν, κάτω από το χθεσινό βίντεο, περίμενα ότι θα μου έγραφε μία παλιά γνώριμη, μία φίλη εδώ στο κανάλι, την οποία την έχω γνωρίσει και προσωπικό στην Αθήνα, η οποία δεν είναι κακοήθης άνθρωπος. Έχει όμως κάποια στοιχεία στον τρόπο που λειτουργεί και σκέφτεται, τα οποία τη δυσκολεύουν στη ζωή της. Ξέρω ότι είναι καλοήθης άνθρωπος, γιατί πολλές φορές της έχω απαντήσει αποστομωτικά και στα σχόλια και διαζώσεις, και εξακολουθεί να έχει καλή διάθεση, να γράφει αυτά που σκέφτεται και να μην γίνεται εναντιωματική. Γράφει λοιπόν αυτή η κοπελή, που είναι στη δικιά μου την ηλικία, είναι μια πολύ μορφωμένη γυναίκα, η οποία όμως το φέρει βαρέως ότι δεν έχει παντρευτεί και δεν έχει κάνει παιδιά. Και παλιότερα στα σχόλια είχε γράψει ότι εσείς τουλάχιστον παντρευτήκατε και χωρίσατε και κάνατε παιδιά, κάνατε κάποιους κύκλους, ενώ εμείς δεν κάναμε αυτούς τους κύκλους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μου γράφει κάτω από το χθεσινό βίντεο, συγχαρητήρια. Τώρα είναι 4-5 τα θαυμαστικά. Συγχαρητήρια. Τώρα δεν ξέρω για ποιο πράγμα μου δίνει συγχαρητήρια. Εμένα, τη κοπέλα δίνει συγχαρητήρια. Και γράφει. Η κοινωνική αποδοχή, η βιτρίνα, η αιμονή στο γάμο, τελίτσα τελίτσα. Πόσα κοινά υπάρχουν με αυτή την κοπέλα, τελίτσα τελίτσα. Άρα ορθώς εντοπίζει ότι έχει κοινά στον τρόπο που σκέφτεται με την κοπέλα που έστειλε και το χθεσινό mail και έστειλε και το 19 mail και γενικώς μου ζάλισε το κεφάλι, μου πλάκωσε το στήθος χθες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και λέει, όμως έτσι γίνονται οι κύκλοι που έλεγα κάποτε. Κάποτε έλεγε η φίλη αυτή ότι εσείς έχετε κλείσει κάποιους κύκλους ζωής και εμείς που είμαστε σε ίδια ηλικία με εσάς και δεν παντρευτήκαμε και δεν χωρίσαμε και δεν τεκνοποιήσαμε και δεν βιώσαμε δηλαδή γάμο και δεν βιώσαμε ναρκισιστική κακοποίηση μέσα στο γάμο και δεν βιώσαμε τις συνέπειες ενός διαζυγίου και δεν βιώσαμε, ξέρω εγώ, γονική αποξένωση που μπορεί να βιώσαμε άλλες που κάναμε τους κύκλους, δεν είμαστε στην ίδια θέση με εσάς και εσείς είστε σε καλύτερη θέση. Γράφει, δυστυχώς όλοι τελικά θέλουμε το ίδιο πακέτο ζωής. Να μιλάς για τον εαυτό σου, φιλενάδα. Να μιλάς για τον εαυτό σου και τη φιλενάδα που στείλε το χθεσινό email και τη φιλενάδα που στείλε το email το 19. Για σένα και για αυτήν να μιλάς. Να μην μιλάς για όλους ότι όλοι θέλουν το ίδιο πακέτο. Γιατί εγώ γνωρίζω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο ψυχοσυναισθηματικά όρημοι και καλλιεργημένοι πνευματικά, ώστε να μην θέλουν το πακέτο που τους επιβάλλει ή υποβάλλει η κοινωνία να θέλουν. Αλλά λίγες, λέει, καταφέρνουν να το έχουν ή να το κρατήσουν. Πω. Δηλαδή μέσα σε αυτές τις δύο προτάσεις, τρεις προτάσεις που έχω διαβάσει, τα συγχαρητήρια που δεν ξέρω αν τα δίνει σε μένα ή αν τα δίνει στην γυναίκα τη χθεσινή με την οποία έχουν παρόμοια σκεπτικά, λέει ότι η κοινωνική αποδοχή, η βιτρίνα, η αιμονή στο γάμο, έτσι γίνονται οι κύκλοι
που έλεγα κάποτε, και δυστυχώς όλοι τελικά θέλουμε το ίδιο πακέτο ζωής, αλλά λίγες καταφέρνουν να το έχουν να το κρατήσουν. Αγαπούλα μου, δεν είναι καθόλου μαγκιά να καταφέρεις να κρατήσεις ένα δυσλειτουργικό πακέτο. Και δεν είναι καθόλου μαγκιά να καταφέρεις να αποκτήσεις ένα πακέτο δυσλειτουργικό. Ο γάμος από μόνος του δεν είναι πανάκια. Ο γάμος δεν είναι κάτι μαγικό που άπαξ και παντρευτείς επιλύνονται τα προβλήματά σου. Ούτε η διατήρηση ενός γάμου και η διατήρηση ενός πακέτου σε καθιστά ευδαίμονα και ευτυχή. Ξέρω ότι δεν συμφωνείς. Εγώ πάλι, αν ήξερα ότι θα πήγαιναν έτσι τα πράγματα, εννοείς τη δικιά της ζωή, θα επένδυα λιγότερο στα επαγγελματικά και γενικά στις προσδοκίες μου. Δηλαδή θα επένδυε λιγότερο στα επαγγελματικά της και θα έπαιρνε την ενέργεια της στο να καταφέρει να βρει το πακέτο και να το κρατήσει το πακέτο. Δεν ξέρω, μπορεί να μην καταλάβα καλά. Τώρα όμως την πάτησα. Η κοπέλα προσπαθεί να προλάβει, διότι ο χρόνος περνάει γρήγορα. Και όταν δεν κάνεις βασικούς κύκλους ζωής, δεν είσαι τόσο αποδεκτός. Προφανώς στη δική σου την περίπτωση δεν είσαι αποδεκτή από τον εαυτό σου πρωτίστως. Κάτι που εμένα με στενοχωρεί, διότι καλός ή κακός πιστεύω στα στερεότυπα, απλώς δεν είμαι ικανή να τα εκπροσωπήσω. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Αυτό το σχόλιο είναι σαν να και κάνουμε μία τομή, μία νεκροτομή θα έλεγα, σε ένα πεθαμένο σύστημα αξιών, το οποίο κατοικεί, κατοικοεδρεύει μέσα στο μυαλό αυτής της γυναίκας, λέω είναι στη δικιά μου ηλικία, είναι εμφανίσιμη κοπέλα, είναι μορφωμένη κοπέλα, η οποία όμως καταταλαιπωρείται και καταβασανίζεται επειδή πιστεύει στα κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία όμως νιώθει πως δεν είναι ικανή να εκπροσωπήσει. Και πολλές φορές μου έχει γράψει και στα σχόλια και μου έχει πει κιόλας ότι θα προτιμούσα να ήμουν σαν εσένα, παντρεμένη, χωρισμένη δύο φορές, παρά να ήμουν ελεύθερη. Και της γράφω κι εγώ από κάτω. Σε περίμενα να κάνεις τέτοιο σχόλιο, αλλά και εσένα, όπως και τις άλλες της χθεσινής δηλαδή, όσες φορές και να στα πω, δεν εννοείς να καταλάβεις. Τουλάχιστον δεν είσαι επιθετική όμως όπως αυτή την τύπησα που με κακοποίησε ψυχικά. Πραγματικά χθες δέχθηκα ψυχική κακοποίηση. Ψυχική κακοποίηση από ένα πρόσωπο το οποίο έβγαλε την οργή του, το άχτη του, το frustration του, το αίσθημα της ματέωσης του ίσως, που δεν κατάφερε να κλείσει τον κύκλο σε μένα. Η κοπέλα που γράφει αυτό το σχόλιο που είναι αφορμή για αυτό το βίντεο, ξαναλέω, είναι μια μορφωμένη κοπέλα, είναι μια κοπέλα η οποία έχει καλοήθεια, δεν είναι κακιά, μόνο τον εαυτό της ταλαιπωρεί. Και δεν νιώθω εμένα προσωπικώς να με επιβαρύνει. Γράφει τις απόψεις της, γνωρίζει ότι έχω διαφωνώ με τις απόψεις της, αλλά εκφράζει το τι είναι αυτό που την δυσκολεύει τόσο πολύ να μπορέσει να ζήσει τη ζωή της απλά, φυσικά, να χαρεί τη ζωή της και με αυτό τον απλό, φυσικό και αβίαστο τρόπο, αν είναι να βρεθεί στο δρόμο της ή να προσκληθεί από την χαλαρή και ξέγνιαστη ενέργεια της ένας καλοήθης άνθρωπος που να ταιριάζουν και να κλείσουν μαζί κύκλο, να έρθει. Κοίταζα αυτές τις μέρες παλιότερα βίντεο. Γιατί ξέρετε, μπαίνετε στα σχόλια, έχει μπει καινούριος κόσμος στο κανάλι και μπαίνετε στα σχόλια κάποιοι παλιότερων βίντεο. Και επειδή έχω μια εφαρμογή στο κινητό μου που με ειδοποιεί, συνήθως με ειδοποιεί, για κάποια σχόλια δεν μου έρχεται ειδοποίηση. Οπότε μερικές φορές, άμα δεν βλέπετε καρδιά στα σχόλια, μπορεί να σημαίνει απαραίτητος ότι δεν συμφωνώ με το σχόλιο, μπορεί να σημαίνει κιόλας ότι δεν το είδα το σχόλιο. Αν ένα σχόλιο το έχω δει και το θεωρώ τοξικό και ανεπίτρεπτο με βάση τους κανονισμούς λειτουργίας του καναλιού μας, του ψυχοεκπαιδευτικού, που είναι σεβασμός στους ανθρώπους και σεβασμός στη ψυχική κακοποίηση, θα το βάλω σε απόκρυψη. Λοιπόν,
Έρχονται σχολεία από παλιότερα βίντεο που έκανα το 20, το 21, που έλεγα για τη σημασία που έχει η μοναξιά μας να μετατραπεί σε μοναχικότητα και ποια είναι τα καλά που απολαμβάνω στη μοναχικότητα. Γιατί για όσους δεν ήσασταν καιρό στο κανάλι, το 2020 βίωσα το δεύτερο μου διαζύγιο και μετά βρέθηκα να ζω μόνη μου και χωρίς τα παιδιά μου τα μεγάλα, τα οποία είχαν ήδη ανοίξει τα φτερά τους, και αντιμετώπισα για πρώτη φορά ουσιαστικά κατάματα και κατά φατσά τη μοναξιά μου. Και όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαι μόνη μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πάρω απόφαση ότι θα είμαι μόνη μου. Εγώ πραγματικά το είχα πάρει απόφαση πως θα είμαι μόνη μου, με την έννοια του ότι δεν πρόκειται να προσδοκίσω πλέον, δεν πρόκειται να φαντασιώνομαι πλέον, δεν πρόκειται να περιμένω πλέον ότι θα έρθει ένας μεγάλος έρωτας, μια μεγάλη αγάπη να με διασώσει. Θα δημιουργήσω μια σχέση με τον εαυτό μου επιτέλους, θα τα βρω με τα μέσα μου επιτέλους. Καλωσόρισα στη ζωή μου 1,5 χρόνο μετά, 1 χρόνο μετά το διαζύγιο, το Λάκη. Λάκη, είσαι εδώ, κοιμάται ο Λάκη. Καλωσόρισα στη ζωή μου το Λάκη. Η σχέση μου με το Λάκη, το σκύλο μου, το σκύλο μας, μου δίδαξε απλά πράγματα καθημερινά. Μου έδωσε ξανά την ευκαιρία μέσα από την φροντίδα ενός μικρού σκύλου, ενός μικρού νεογέννητου σκύλου, νεογέννητο τον πήραμε, ήταν 2 μηνών πόσο ήταν, ενός κουταβιού, να έρθω ξανά σε επαφή με τη φύση και με τη φύση μου. Και σιγά σιγά, μετά που είπα πάρα πολλές φορές όχι σε προτάσεις από ανθρώπους που ήταν ακατάλληλες, που ίσως στο παρελθόν να έλεγα και ναι και να έφτιαχνα άλλη μια προβληματική ιστορία, άλλον ένα προβληματικό κύκλο να κλείνα, χωρίς πραγματικά να το επιδιώκω, χωρίς να είμαι σίγουρη ότι θα συμβεί, χωρίς να κάνω κάτι ουσιαστικά για να συμβεί, ήρθε στη ζωή μου μια υγιής αγαπητική σύνδεση. Όμως, τονίζω αυτό το πράγμα. Και ακούστε με, όσες ειδικά σκέφτεστε ότι είστε δυστυχισμένες, είστε άτυχες ή δεν καταφέρνετε να εκπροσωπήσετε στερεότυπα. Ο γάμος, η οικογένεια, είτε ο πρώτος γάμος, είτε ο δεύτερος, είτε ο τρίτος γάμος, είτε η πρώτη οικογένεια που δημιουργείς, είτε η αναδημιουργημένη οικογένεια, δεν είναι περίπατος στο πάρκο. Όταν παντρεύεσαι και έχεις παιδιά, δεν τρέχεις χαρούμενος μέσα στα λιβάδια και πεταλουδίζεις, πεταλίζεις λέμε στα κυπριακά. Είναι ένα στάδιο ο γάμος, όπως λένε οι χριστιανοί. Είναι ένα πεδίο πνευματικού αγώνα. Η οικογένεια είναι ένα πεδίο πνευματικού αγώνα. Τα αγαθά κόπισκτονται. Και αν με βάζει κάποιος να συγκρίνω ποιο θέλει περισσότερο κόπο για να είσαι καλά ψυχικά, αν θέλει περισσότερο κόπο το να μετατρέψεις τη μοναξιά σου σε μοναχικότητα όταν είσαι μόνος, χωρίς σύντροφο, ή το να είσαι καλά μέσα σε μία σχέση, δεν βρίσκω διαφορά. Δεν βρίσκω ότι χρειάζεται περισσότερο κόπο να μετατρέψεις τη μοναξιά σε μοναχικότητα από του να χωρέσεις και τον εαυτό σου και τον σύντροφο σου και τα παιδιά σου και όλο το οικογενειακό σύστημα να το χωρέσεις αγαπητικά και να κάνεις όλη αυτή την πνευματική δουλειά που απαιτείται. Όχι μόνο σωματική δουλειά και πνευματική δουλειά, για να είσαι καλά, να έχεις ψυχική υγεία και ευεξία, να μην καταπιέζεσαι, να μην καταπιέζεις, να μην βασανίζεσαι, να μην βασανίζεις μέσα σε ένα γάμο και σε μια οικογένεια. Δεν υπάρχουν στη ζωή εύκολοι δρόμοι οι οποίοι είναι οδηγούς στην ευδαιμονία. Υπάρχουν εύκολοι δρόμοι, ναι. Υπάρχει ο δρόμος του καβαλάω το δικαιωματισμό μου ως μια άλλη μάγισσα που καβαλώ μια σκούπα και όποιον πάρει ο χάρος. Δηλαδή κάνω ό,τι μου φανεί σαν τον Λολοστεφανή και παίρνω ανθρώπους στο λαιμό μου και προσπαθώ να τους βάλω στη διαδικασία να κάνουν τα θελήματα μου χωρίς να τους σέβομαι, χρησιμοποιώντας τους ούτως ώστε να μπορώ να κλείσω κύκλους και να εκπροσωπήσω στερεότυπα.
εύκολος δρόμος, ή ένας άλλος εύκολος δρόμος, δεν θέλω με τίποτα να κάνω οποιαδήποτε προσπάθεια να χωρέσω κι εγώ και ένας άλλος άνθρωπος, ή να χωρέσω κι εγώ και άλλοι άνθρωποι σε μια αγαπητική συνθήκη, γιατί θέλει πνευματικό αγώνα. Και η μοναξιά θέλει πνευματικό αγώνα, να μετατραπεί σε μοναχικότητα και ένας άνθρωπος να είναι ισορροπημένος και να είναι ευδαίμων. Και η συντροφικότητα θέλει πνευματικό αγώνα για να μπορέσεις να είσαι καλά. Και για να μπορέσεις να μην είσαι κακοποιητικός προς τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεσαι. Δεν είναι τόσο απλοϊκά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως ίσως μας τα είπανε μέσα από τα παραμύθια της pop κουλτούρας, μέσα από τις ρομαντικές κομεντί, μέσα από όλο αυτό το αφήγημα ότι άμα έχεις γάμο, άμα έχεις οικογένεια είσαι ευτυχής. Δεν είναι τόσο απλοϊκά τα πράγματα. Δεν είμαι εναντίον του γάμου. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι εναντίον του γάμου. Δεν είμαι εναντίον του διαζυγίου, και υπέρ του γάμου είμαι και υπέρ του διαζυγίου είμαι, γιατί είμαι υπέρ του να είναι οι άνθρωποι αυθεντικοί και να ζουν τη ζωή τους ολόκληρη ήδη. Ουσιαστικά ο μοναδικός κύκλος που έχει σημασία να κλείσεις είναι να ολοκληρώσεις αυθεντικά τη σχέση σου με τον εαυτό σου και να επιδοθείς την πνευματικότητα, και τότε θα έρθουν στη ζωή σου άνθρωποι οι οποίοι επίσης θα έχουν όρεξη, διάθεση να κάνουν αυτή την πνευματική δουλειά, και την κάνουν αυτή την πνευματική δουλειά προτού σε γνωρίσουν, και θα αναγνωρίσεις ένα συναγωνιστή, μια συναγωνίστρια, και μπορεί να συμπορευτείς. Όταν δεν επιδιώκεις με το ζόρι παντριά, μπορεί να βρεθείς πιο εύκολα σε μια συνθήκη που να έρθει φυσικά και αβίαστα ένας γάμος, παρά αν το έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχω το πακέτο, πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτώ, και αν δεν παντρευτώ δεν θα είμαι καλά, και επειδή δεν παντρεύτηκα δεν είμαι ικανή να εκπροσωπήσω τα στερεότυπα. Δεν μπορώ, μπορώ, δεν μπορώ, δεν ξέρω. Κουράγιο αδέλφια. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ούτε το να είσαι μόνος σου είναι εγγύηση ευδαιμονίας, ούτε το να είσαι με παρέα. No pain, no gain. Αν δεν αγωνιζόμαστε πνευματικά, δεν θα είμαστε πνευματικά καλά. Σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια, και δεν το λέω ούτε για να χρυσώσω το χάπι σε αυτές που δεν έχουν παντρευτεί, αυτούς που δεν έχουν παντρευτεί και θα ήθελαν να είναι παντρεμένοι, ή σε αυτές που δεν είναι ζευγαρωμένες ή αυτούς που δεν είναι ζευγαρωμένοι και θα ήθελαν να είναι ζευγαρωμένοι, ούτε για να χρυσώσω το χάπι σε οποιονδήποτε βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και επίσης είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, να κοιτάει ο καθένας τη δικιά του καμπούρα, να κοιτάει ο καθένας το δικό του εαυτό και να ξεπεράσει επιτέλους αυτό το στάδιο που προσπαθεί να ικανοποιήσει την κοινωνία και απαξιώνει παντελώς και τον εαυτό του και τα θέλω του, τα αυθεντικά του θέλω, τα πνευματικά του θέλω, και την οποιαδήποτε ψυχή συναντάει στο δρόμο του, στο δρόμο της, που προσπαθεί να είναι πνευματική. Δεν είναι πνευματική αντιμετώπιση της ζωής ζήτω τα στερεότυπα και μακάρι να είμαι ικανή ή ικανός να εκπροσωπήσω τα στερεότυπα. Τι λέτε εσείς? Τροφή για σκέψη, θα τα πούμε και στα σχόλια και απόψε το βράδυ στο live. Μουα! Εύχομαι να είμαστε ευδαίμονες όπου και αν βρισκόμαστε. Σας αγαπώ.